Γιάννης Σιγάλας κοντά μας, πολλά χρόνια κοντά στις μικτές, πολλά χρόνια στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Νομίζω μια πολύ σημαντική στιγμή, κύριε Σιγάλα, στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, το K17 της ΕΠΣ Κυκλάδων. Νίκη με 1-0 κόντρα στην μικτή Χανίων. Τα συναισθήματά σας και πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα κατά τη γνώμη σας? Βέβαια, είναι μια συνέχεια των προηγουμένων εμφανίσεων. Έδειξε ότι το αξίζει αυτή η ομάδα. Στεναχωρέθηκα λίγο για τους μικρούς, γιατί ήταν άτυχοι. Τη στιγμή που πήγε να γίνει το 2-1 από ένα λάθος, έγινε αντίστροφα, έγινε 1-2. Αλλά οι μεγάλοι πάλεψαν, μας αποζημίωσαν, νίκησαν, προκρίθηκαν και κάλυψαν, έδωσαν και χαρά και στους νεότερους και τους έδωσαν παράδειγμα για τη συνέχεια. Συνέχεια τώρα περιμένουμε τον επόμενο αντίπαλο, θα είναι ένας εκ των Ηρακλείου Δωδεκανήσου. Να δούμε τι θα γίνει και βλέπουμε. Η ομάδα έχει δυνατότητες και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Πάμε καλά, αλλά και μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Πάντως ελπίζω για το καλύτερο για τη συνέχεια. Πού θέλετε να αφαιρώσετε αυτή την πρόκληση και αν θεωρείτε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης? Βεβαίως πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει στο τέλος, μέχρι το τέλος με επιτυχία. Αφιερώνω σε όλα τα μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων, στα σωματεία, στον πρόεδρο που ματώνει της ΕΠΣ και στο προπονητικό team. Νομίζω ότι όλοι έχουν συμβάλει, έχουμε συμβάλει, να το πω καλύτερα, για αυτή την επιτυχία και είναι υποθήκη και για τη συνέχεια που πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο καλή. Ένα μήνυμα στον κόσμο του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου που βλέπει αυτά τα νέα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του ποδοσφαίρου των Κυκλάδων να κάνουν βήματα πρόοδου. Το μήνυμα είναι απλό. Πρέπει να έρθουν πιο κοντά, να την παρακολουθήσουν την ομάδα, όχι μόνο αυτή, και την Πέδων και την ΚΑΠΑ15 και αυτά τα παιδιά που έρχονται από πίσω και που δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο στους Κυκλάδες. Η βελτίωση των προπονητών έχει συμβάλει σημαντικά και κυρίως τα σωματεία, οι παράγοντες να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά και θα δούμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ.